απόγευμα, καλό το της Παπαντής, καλό το Αγίου Πνεύματος, γερό να είναι και ό,τι να είναι. Αυτό δεν είναι βίντεο, παιδιά, είναι ένα πέρασαν από πω ζω είναι. Αυτό είναι, πέρασαν από πω ζω. Πώς είστε, είστε καλά? Θα έχετε καταλάβει ότι έχω 2 εβδομάδες να κάνω βίντεο. Αν δεν έκανα και αυτό το πέρασαν από πω ζω, θα πηγαίναμε για τρίτη. Πριν από 2 εβδομάδες είχα αποφασίσει πως θα ανεβάσω βίντεο μόνο την Παρασκευή. Ήταν η εβδομάδα με το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών. Δεν ανέβασα την Παρασκευή, δεν υπήρχε καμία διάθεση, καμία έμπνευση, καμία όρεξη για αστιάκια, για κουβεντούλες και βλογάκια. Έτσι κύλησε και η επόμενη εβδομάδα. Και φτάσαμε στη σημερινή. Νομίζω ότι έχουμε περάσει ένα τεράστιο σοκ όλοι. Και καλά το σοκ το δικό μας που είναι κάτι που έρχεται και παρέρχεται, ας πούμε. Γιατί δεν δέχομαι ότι μπορούμε να χρησιμοποιούμε τη λέξη πένθος για όλους μας. Είμαι σε πένθος, είμαστε σε πένθος. Είναι τόσο ιερή αυτή η λέξη. Και είναι μια λέξη που είναι θράσος να θέλει κανείς να την μοιραστεί με τους ανθρώπους που έχασαν τα παιδιά τους, τους δικούς τους ανθρώπους. Πες το ενσυναίσθηση, πες το θλίψη, πες το οργή, πες το θυμό. Μην το λες πένθος. Πένθος έχει η μάνα, ο πατέρας, ο αδερφός. Δεν ξέρω, έτσι το βλέπω. Μας σόκαρε όλους αυτό το δυστύχημα, γιατί όλοι μπλεκόμαστε προσωπικά σε αυτό. Όλοι έχουμε ανέβει χιλιάδες φορές αυτό το τρένο. Έχουμε πάει από Θεσσαλονίκη, Αθήνα, για 1002 λόγους. Έχουμε βάλει στο τρένο αγαπημένα μας πρόσωπα για να πάνε στη Θεσσαλονίκη, για να, ή να τα πάρουμε από τη Θεσσαλονίκη στην Αθήνα, και με γέλια και αστεία και όλα αυτά, γιατί το κάναμε με την ανεμελιά ότι μπαίνω ή σε βάζω στο πιο ασφαλές μέσο, στο τρένο. Οπότε όλα καλά, χαβαλέ. Βολτίτσα στο κηλικείο, χάζεμα από το παράθυρο, τι ωραία διαδρομή. Και όλα αυτά κάτω από την ομπρέλα μιας ψεύτικης ασφάλειας. Μιας ασφάλειας που δεν υπήρχε ποτέ, μέχρι που αποκαλύφθηκε. Δεν υπάρχουν λόγια, μόνο χαμηλά το βλέμμα και τα ειλικρινή μας, τα ειλικρινή μου συλληπιτήρια στους ανθρώπους που έχασαν τους ανθρώπους τους. Τίποτα άλλο. Life update το βίντεο αυτό. Ο λόγος που το βίντεο αυτό είναι έτσι κομματιασμένο είναι εξής. Μπορείτε να δείτε κάποια φάρμακα και εκεί κάποια τυχοδό βιβλία. Παιδιά, ξέρετε ποιος είναι ο τρόπος να μαθαίνετε αν υπάρχει γαστεντερίτιδα, δάρμη, να σέρνετε. Απλά να κάνεις subscribe στο κανάλι, να έχετε πατήσει το καμπανάκι. Γιατί όποτε κυκλοφορεί γαστεντερίτιδα, τη τσιπάω πρώτος εγώ. Θα σας κάνω ένα short life update, γιατί δεν έχω και κουράγιο να μιλήσω πολύ. Δεν ξέρω αν το καταλαβαίνετε ότι πνέω τα ληστεία. Κυριακή βράδυ, Κυριακή απόγευμα, τελειώνω την εκπομπή. Έχω κανονίσει να πάω στο σπίτι ενός φίλου μου, του Νίκου, στη Ραφίνα, που είναι δίπλα στο κανάλι, να τον δω. Έχει αλλάξει και σπίτι και έχω πολύ καιρό να πάω. Δεν έχω δει το καινούργιο του σπίτι. Με την Ευελίνα μαζί πηγαίνουμε, γιατί είναι κοινός μας φίλος ο Νίκος ο Παρτσόλης. Κάνουμε το meeting της εκπομπής και πάμε στη Ραφίνα. Δεν νιώθω καλά εγώ ήδη από το meeting, νιώθω να ανακατεύομαι. Έχω μόλις φάει ένα αυγό. Από τα αυγά που τρώω καθημερινά, αυτά που βράζω και τρώω για τη διατροφή μου. Δεν νιώθω καλά όμως, ανακατεύομαι. Ο Νίκος είναι σε φάση πολύ χαρούμενος που θα πάμε σπίτι του και ρωτάει τι να παραγγείλω να φάμε. Λέω σουβλάκια, γιατί σουβλάκια έχω στη διατροφή μου, δεν έχω, ας πούμε, αλλά τους να κάνω τσιτ. Πάμε, τα έχει στρωμένα, έτοιμα. Εγώ μία που τα βλέπω και μία που θέλω να τα βγάλω από μέσα μου. Δεν νιώθω καλά, του λέω, Νίκο μου, δεν ξέρω αν μπορώ να φάω. Παίρνω ένα καλαμάκι κοτόπουλο, το παλεύω εκεί. Δεν κατεβαίνει, το τρώω με το ζόρι, είχα 3. Και κάτι πίτες και κάτι σαλάτες και κάτι τέτοιο.
του Λάστα, του Λεβέντα, τα φάω αργότερα τα υπόλοιπα. Τέλος πάντων, τα πολλάμισα στα απολόγω, τα βάλαμε σε πακέτο να τα πάρω μαζί μου. Και εντωμεταξύ έχω αρχίσει να τρέμω. Να τρέμω από το κρύο. Να τρέμω, να τουρτουρίζω, να μην υπάρχει τρόπο να σταθώ. Μου έφερε πετσέτα, λέω, μου έφερε κουβέρτα. Το παραλήρημα έχει παραμείνει. Ήμουν με κουβέρτα στο σαλόνι εκεί του φίλου μου και τα λέγαμε και ήμουν κρρρρρ έτσι. Και μου λέει, μήπως θες να φύγεις, και λέγαμε, ωραία τώρα. Θα φύγω σε λίγο. Να κάτσω λίγο να τον δω τουλάχιστον. Και γύρισα σπίτι, αφού πήρα τον φίλο μου εδώ. Είσαι εσύ. Εδώ είναι και αυτός, ξέχασα να σου το πω. Αυτός είναι συνοδοιπόρος στην ασθένεια. Είναι ο φίλος που είναι διαπάσαν νόσων και πάσαν. Αυτός εδώ. Είσαι ο κούκλος μου. Είσαι ο κούκλος μου. Αυτός ο καημένος, παιδιά, έχω να σας πω ότι εγώ κοιμάμαι με τις ώρες. Με τις ώρες και κοιμάται και αυτός μαζί μου, αδιαμαρτύρητα. Δεν με έχει ξυπνήσει δευτερόλεπτο. Είναι τόσο καλό παιδί, θα τρελαθώ μαζί σου. Αφού έχω πάρει που λέτε το joy από τους γονείς μου, έρχομαι σπίτι, κάνω ένα καυτό μπάνιο, ξαπλώνω και περνάω τη νύχτα του μαρτυρίου, τη νύχτα της Κυριακής προς Δευτέρα, φανταστείτε. Με 40 πυρετό να τρέμω, να έχω παραλήρημα, να βλέπω εδώ πέρα μέσα φαντάσματα, να θυμάμαι ιστορίες αληθινές, ψεύτικες, φανταστικές, πράγματα που ζήσα, πράγματα που δεν έζησα, πράγματα που θα ήθελα να ζήσω, εφιαλτικά που δεν θα ήθελα ποτέ να ζήσω, να μιλάω, να παραμιλάω, να υδρώνω, να ξυδρώνω όλη νύχτα, ήταν απέσιο. Και σηκώνομαι τη Δευτέρα το πρωί και έχω ένα στομάχι πάρα πολύ δύσκολο και ένα έντερο πάρα πολύ δύσκολο. Δεν θα προχωρήσω σε λεπτομέρειες, δεν υπάρχει λόγος, δεν ξέρετε, δεν καταλαβαίνετε τι συμβαίνει. Αυτό είναι το δυσάρεστο, έχω όμως και ένα ευχάριστο. Μοιραστώ μαζί σας το ευχάριστο. Αυτή η γαστρεντερίτιδα κρατάει πάρα πολύ λίγο. Δηλαδή, εξαντλήθηκε η φάση με τις διάρρειες και όλα αυτά τη Δευτέρα το μεσημέρι. Δηλαδή, κράτησε ένα πρωινό, ας πούμε, η Παναγιά μου. Ένα πρωινό η Παναγιά μου θα έρθει να με βρει στην ακρογιαλιά. Από χθες το μεσημέρι, λοιπόν, από το μεσημέρι της Δευτέρας, είμαι ήδη καλύτερα από άποψη στομαχικό τέτοιων διαταραχών. Δεν πρόλαβα να πάω και γιατρό, αν και είναι ειδικό πια. Ξέρω, κατευθείαν παίρνω λοσέκ για το στομάχι και ήταν η μόντι μου μετά από κάθε καίνωση. Αν και μου πάνω το ημώτι μου κρατάει το μικρόβιο, λέει, μέσα και αυτό, και μετά το ξαναβγάζει και το τρως και αυτό. Και πήρα κάτι άλλα που τα λένε, μισό λεπτάκι, τα σεκτάν. Τα ξέρετε εσείς τα σεκτάν? Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία γιατί δεν πρόλαβα καν να τα πάρω, γιατί μου έφερε τα χάπια και κάποιες προμήθειες η μάνα μου το μεσημέρι, όπου το μεσημέρι είχε ήδη περάσει το κύμα της στομαχικής διαταραχής και δεν χρειάστηκε να το πάρω το χάπι για τη διάρρεια. Οπότε έχετε το νου σας, κυκλοφορεί γαστρεντερίτιδα, δεν είναι COVID. Εγώ νόμιζα ότι είχα COVID, έχω κάνει 100 τεστ. Τίποτα. No COVID. Οπότε να έχετε το νουδάκι σας, μην σας κουλήσει κανένας αγαπημένος σας, καμιά αγαπημένη σας, τίποτα γαστρεντερίτιδες και τρέχετε σαν εμένα, καθίστε και λίγο. Να προσέχετε τους εαυτούς σας, να αγαπάτε, να αγαπιέστε. Ωραίο. Αν κάνετε αυτό δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Αν αγαπάτε και αγαπιέστε, μπακ, όλα τα να τα βρίσκετε. Σας φιλώ γλυκά. Συγγνώμη που είμαι άρρωστος, μωρέ.